Διαπραγματεύσεις σε τεντωμένο σχοινί. Η κυβέρνηση προετοιμάζεται ακόμη και για το ακραίο ενδεχόμενο να μην δοθεί η βοήθεια των 8,1 δισεκατομμυρίων ούτε σε δόσεις, σχεδιάζοντας να στραφεί στην ακριβή λύση της έκδοσης εντόκων γραμματείων. Δεν θα είναι και το τέλος του κόσμου. Θα αναγκαστούμε να κάνουμε αυξημένη έκδοση εντόκων γραμματείων. Θα καθυστερήσουμε τις πληρωμές των ληξιπρόθεσμων και ίσως οδηγηθούμε και σε άλλες περικοπές πληρωμών. Η Τρόικα πιέζει την Αθήνα να κλείσει άμεσα όλα τα ανοιχτά θέματα. Τραβά το σχοινί και προειδοποιεί με πάγωμα τις δόσεις για 3 μήνες. Αν δεν γίνουν όλες οι επαφές και δεν μας ικανοποιήσουν, δεν βλέπω εκταμείευση ακόμα και μέρους της δόσης για τους επόμενους 3 μήνες. Ο πρόεδρος του Eurogroup σπέβδει να ρίξει τους τόνους. Η Ελλάδα δεν αντιμετωπίζει χρηματοδοτικό κενό. Θα εξετάσουμε εναλλακτικές εάν οι κεντρικές τράπεζες δεν μετακυλήσουν τα ελληνικά ομόλογα. Σε πλήρη σύμπνοια με το Μαξίμου, ο Ευάγγελος Βενιζέλος λέει όχι σε οποιαδήποτε σκέψη της Τρόικα για νέα μέτρα. Η φράση που λέει, αλλά την εννοούμε, όχι νέα μέτρα δημοσιονομικού χαρακτήρα που έχουν ηφαισιακή επίπτωση και διωγγώνουν την ανεργία. Γιατί δεν τα αντέχει η κοινωνία, δεν τα αντέχει η οικονομία, δεν τα αντέχει το πολιτικό σύστημα και εν πάση περιπτώσει είναι λάθος επιλογές οικονομικά. Διαθεσιμότητα και απολύσεις στο δημόσιο μπλοκάρουν την καταβολή της δόσης και καθυστερούν τη διαπραγμάτευση. Κυριάκος Μητσοτάκης και Τρόικα δεν τα βρήκαν ούτε και σήμερα. Μετά την άκαρπη συνάντηση που είχαν Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Τρόικα, τον νέο ραντεβού μεταξύ των δύο πλευρών ορίστηκε για την 5η στις 10 το πρωί, προκειμένου να βρεθούν οι οριστικές λύσεις για το θέμα της κινητικότητας των δημοσίων υπαλλήλων. Τόμσεν, Μος και Μαζούχ θα βρεθούν και πάλι απόψε στο γραφείο του Γιάννη Στουρνάρα, προκειμένου να γράψουν την καταρχήν συμφωνία που θα παρουσιάσουν στο Eurogroup της Δευτέρας, αφήνοντας απ' έξω το αγκάθι του δημοσίου. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Πολ Τόμσεν και οι συνεργάτες του δεν δέχονται να συνυπολογιστούν οι 2.656 εργαζόμενοι της ΕΡΤ στις 4.000 απολύσεις. Πιέζει για αποχωρήσεις δημοτικών υπαλλήλων και προς το παρόν δεν δέχεται τα σενάρια του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης για τη διαθεσιμότητα 25.000 υπαλλήλων. Δεν έχουμε καλή ψυχολογία, οπωσδήποτε μας έχει επηρεάσει όλους. Όλοι λίγο πολύ οι συνάδελφοι φοβούνται, μήπως είναι στη διαθεσιμότητα, μήπως βγουν. Εντάξει, όλα αυτά μας έχουν και είμαστε σε μια κατάσταση μεταξύ φθοράς και αυθαρσίας. Η κινητικότητα δεν αποτελεί δεξαμενή απολύσεων, αλλά είναι η καλύτερη μέθοδος διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού. Απόψε, αναμένεται να κλειδώσει η επιβολή εισφοράς 2% στις επιχειρήσεις, ώστε να καλυφθεί το έλλειμμα 600 εκατομμυρίων ευρώ που θα εμφανίσει ο ΟΑΕ στη διετία 2013-2014. Το Υπουργείο Οικονομικών ψάχνει για ισοδύναμα. Το παλεύουμε για την εισφορά. Έχουμε εναλλακτικά σχέδια. Η εισφορά είναι παράλογη και τριτοκοσμική. Ζούμε στο ίδιο ακριβώς έργο. Στο έργο του νέου μνημονίου, των νέων εκβιασμών και μια κυβέρνηση ανίσχυρη, η οποία έχει παραχωρήσει την εθνική κυριαρχία της χώρας στους ύπατους αρμοστές της Τρόικας. Η τρύπα του ΕΟΠΗ ανησυχεί την Τρόικα. Την υπολογίζει σε 1,2 δις για τη διετία 2013-2014 και προς το παρόν δέχεται το σενάριο του Υπουργείου Υγείας για επιβάρυνση ιδιωτικών κλινικών διαγνωστικών κέντρων σε περίπτωση υπέρβασης συγκεκριμένων πλαφών στις δαπάνες. Στις τρύπες του ΕΟΠΗ και των ασφαλιστικών ταμείων χάθηκε η μείωση του ΦΠΑ. Η μείωση του ΦΠΑ είναι δύσκολο να περάσει σε τέτοιο δημοσιονομικό κενό. Ανοιχτό παραμένει προς το παρόν αν η εισπράξη του ενιαίου φόρου ακινήτων εισπραχθεί και του χρόνου μέσω των λογαριασμών της ΔΕΗ. Αν και η Τρόικα δέχθηκε φέτος το χαράτσι στα ακίνητα να πληρωθεί σε 5 και όχι σε 4 δόσεις.